Των κτηνοτρόφων της Δυτικής Θεσσαλίας στην Καρδίτσα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα από την Καρδίτσα. Τι γίνεται εκεί, ποια είναι η εικόνα που αντικρίζεται? Κάθε μέρα που περνάει και χειρότερα πράγματα βλέπουμε. Φεύγοντας στο νερό φαίνεται όλη η ζημιά. Φαίνονται πλέον τα νεκρά ζώα που στην πρώτη είναι πάρα πολλά. Πρώτη εκτιμήσεις μιλάμε για 15.000 ζώα. Ήδη από το συνδεσμό μου που είμαι και πρόεδρος έχουμε εκτίμηση ότι πάνω από 100 άτομα πλέον έχουν χάσει ζώα, εκτιμούμε στα 15.000 ζώα, ζωοτροφές πλέον δεν υπάρχουν στα μαντέα, ο μηχανικός εκπαιδευτικός πλέον έχει καταστραφεί τελείως, αλμυστήρια, τραχέρια και υπάρχει η επόμενη μέρα χωρίς αρχή και τέλος. Δεν υπάρχει αρχή πλέον, δεν υπάρχουν ο μηχανισμός ο οποίος θα δώσει την ταυτότητα αυτές οι μονάδες ξανά να λειτουργήσουν. Πριν πάμε στη λειτουργία των μονάδων και στο τι πρέπει να γίνει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση από χθες, ειδικά που έκανε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η συνάδελφος η Κατερίνα Ρίστα στο Star από την περιοχή εκεί, σε σχέση με το τι γίνεται με την ταφή, με την περισυλλογή και την ταφή των νεκρών ζώων. Έχει δοθεί λύση? Γιατί το Κύριε Βαγιόπουλε, αν μπορείτε μην μετακινήσετε, γιατί δεν έχετε πολύ καλό σήμα και χάνουμε τα όσα λέτε. Όσον αφορά για τα νεκρά ζώα, στην αρχή που ξεκινήσαμε να γίνουν καταγραφή, ο ΕΛΓΑ για να δώσει αποζημίωση είχε δώσει μια ιδέα και ο νόμος δηλαδή να βγουν τα ζώα δίπλα στο Μαντρί και να πράσουν κλιμάκια του ΕΛΓΑ, να τα δουν, να καταγράψουν και να γίνουν αποζημίωση. Ναι. Αυτό όπως αποδοκίνηκε δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζώα και δεν υπάρχει ο τρόπος πλημμυρισμένα νερά πλέον πλημμυρισμένα τα ζώα σε όλο τον κάμπο να γίνει αυτή η δυνατότητα και έτσι δώσαν εντολή πλέον ότι θα γίνει αποζημίωση βάσει του δίου στο όρθιο, βάσει τα στοιχεία που δημιουργεί κάθε παραγωγός για να παίρνει επιδοτήσεις και παραδείγματος για άλλα έτσι. Υπάρχει δυνατότητα σήμερα όλοι οι κτηνοτρόφοι, οι δήμοι, η περιφέρεια να τα συλλέγουν ή να πάνε για ταφή ή να πάνε για καύση. Mm-hmm. Αυτή η δικασία πάνω θα χρειαστεί μέρες, δεν είναι μέσα σε μία μέρα και δύο αυτό πράγμα να γίνει. Mm-hmm. Και τραβέται ότι η δεσμία, υπάρχει η δημιουργία σε όλο τον ζώο, σε όλο τον κάμπο. Πάρα πολλά το ζώα σε όλο τον κάμπο. Σας έχουν ενημερώσει όμως ποιος θα έρθει να κάνει την περισυλλογή των ζώων, να κάνει μετά την ταφή? Ο Δήμος, οι πολίτες από μόνοι τους. Άλλοι που μόνοι τους, άλλοι πηγαίνουν από την περιφέρεια κάποιο φύγει. Άρα δεν υπάρχει κάποια οδηγία. Αλλά ο Δήμος, δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο το πώς θα φύγουν όλα τα ζώα. Αυτό είναι και πέραν όλων των άλλων το ότι είναι παρανοϊκό το να μην υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Είναι και επικίνδυνο, γιατί το να ταφούν όπου να είναι τα συγκεκριμένα ζώα θα δημιουργήσουν πρόβλημα μετά στην πορεία. Εντάξει, αυτό δεν το λέω δημόσια, αλλά έτσι γίνεται και η πραγματική εικόνα όσο αφορά τα ζώα. Mm-hmm. Θα ταυτούν και θα καούν, εντάξει, δεν το λέμε, αλλά το βλέπουμε. Αυτό γίνεται, πώς θα είδα. Έχει άλλους 5 ζώα εδώ στο Μαντρίδο, θα περιμένει το αυτοκίνητο, το πάρει, θα σκάσει να βγουν δίπλα και στο Μαντρίδο και θα παραγωγήσει. Κάπως έτσι πάντα στην δίκη. Και η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη, πραγματικά είναι πολύ δύσκολη. Θα μείνω μόνο σε μία λέξη που είπε ο Πρωθυπουργός προθέσω ότι υπάρχουν χρήματα, άρα με υπάρχουν χρήματα όλα γίνονται. Έτσι. Ναι. Πρέπει να γίνει πλήρη αποζημίωση όλων των μονάδων, σε ζώα, σε μηχανήματα, για να δώσουμε τη δυνατότητα και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους να ξανακάνουν τη γη να παράγει και τα ζώα να ξαναπαράγουν πάλι γάλατα και κρέατα. Μόνο έτσι. Πριν από αυτά όμως, κύριε Βαγιόπουλε, προηγούνται άλλα πράγματα να γίνουν. Γιατί για να αρχίσετε πάλι να καλλιεργείτε, πρέπει να μαζευτεί όλο αυτό το χάος που βλέπω ότι αργεί ακόμα πάρα πολύ. Ναι, αυτό πιστεύω. Αυτό που σου λέω δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα. Τουλάχιστον 6 μήνες. Δεν είναι εύκολο το κομμάτι αυτό να γίνει. Προφανώς. Αν δούμε όλα τα μπάζα, όλη η λάσπη να καθαριστεί, να δούμε τα αποτέλεσμα της καταστροφής, δεν είναι εύκολο. Κύριε Βαγιόπουλε, είχατε πάθει ζημιές και από τον Ιαννό το 20. Ναι, πες μου για τον Ιαννό του 20. Ναι. Είχα πιο δικό και στον 20. Για τον Ιαννό του 20 με σήμερα υπάρχουν δύο, θα έλεγα, ίδια σημεία. Όχι τον Ιαννό του Ιαννού ήταν λίγο. Απλώς στον Ιαννό έπαιξε μόνο στα ορεινά της Καρδίδας
και προκάλεσε αυτή τη ζημιά. Mm-hmm. Εδώ αυτή η βροχή κάλυψε Βόλο, Καρδίστα, Τρίκαλα, Λάρισα. Mm-hmm. Όλο το Ρινό όμως. Και γι' αυτό είδαμε πολύ μεγάλη ποσότητα στην νερό, το οποίο αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να παξιδάσει με τίποτα. Και στον δρόμο ό,τι πέραγε ήταν καταστροφή. Το ρωτάμε γιατί είναι πολλοί οι επαγγελματίες και εκτινοτρόφοι και αγρότες αλλά και άλλα επαγγέλματα που λένε ότι πριν από λίγο καιρό καταφέραμε να έρθουμε στα ίσα μας από τις καταστροφές. Κάτι να βρέχει πάρει θα έχουμε καταστροφή. Η φύση δείχνει που μόνη της δεν έχει καταστροφή στην καρδίτητα σε ένα σημείο στο Δήμο Σοφάδων που τα προηγούμενα χρόνια εκεί πάντα πήγαν πλημμύρες. Έγινε ένα φράγμα του Σμοκόβου απάνω προς το δομοκό, είναι στους ανθρώπους της εντύπωσης που είναι περίπου. Αυτό το φράγμα λειτουργήσε, το ασκεδρώνει τα βρόχινα νερά και έτσι τα νερά δρύθαν με την ορμή του βουνού προς τον κάμπο και εγκλήτωσε με λίγα λόγια στο Φάδες και τα γύρω χωριά. Από τον Ιαννό μέχρι σήμερα δεν έγιναν αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή ώστε να θωρακιστεί η περιοχή. Δεν έγιναν. Και να γίνουν τώρα τα καθόριζουν τα κυφρίγια δεξιά και αριστερά τώρα για να βλέπουν όλοι ότι κάτι καθαρίζονται. Ακόμα και σήμερα αυτή την πνευμόντα στην καλύτερη τα ποτάμια. Τα ποτάμια είναι πολύ στενά, πολύ μέσα ξύλα, διάφορα αντικείμενα. Θέλει πολλή δουλειά για να γίνουν τα μεγάλα τα ποτάμια για να φύγει η ροή το νερό για τη θάλασσα. Ένα στόχος είναι αυτός, ένα στόχος είναι τα φράγματα. Είναι το φράγμα του Μουζακίου, το φράγμα της Πύλης για να σκεντρώνουν τα νερά το χειμώνα όταν βρέχει. Δεν υπάρχει άλλη. Τις αποσημειώσεις τις έχετε πάρει όμως από τον Ιαννό, σωστά? Τι αποσημειώσεις πήρα από τον Ιαννό, πήρα από το 1000 τώρα, εντάξει. Απέσαι ένα πεντοχείριο, γύρω ένα δεκαχείριο, ότι μπορούσε να ξαναστήσει ξανά την επιχείρηση, δεν είναι. Τώρα εδώ μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. Δώσε 60 ευρώ την προβατήρια στον Ιαννό, αυτά θέλω να δώσω και τώρα με το ΕΛΓΑ. Μου είναι ψίχουλα στον ωκεανό, δηλαδή ένα ζώο κάνει σήμερα 300 ευρώ και να δώσω 60 ευρώ. Δεν γίνεται έτσι. Κύριε Βαϊόπουλε, θα μιλήσουμε ξανά τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα, αν εξελίσσεται κανονικά η διαδικασία και καταγραφής αλλά και αποζημίωσης και εν ηρεμία να δούμε την επόμενη μέρα τι χρειάζεται για να ορθοποδήσει η περιοχή. Καλούμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι μαζί μας, να είναι με τον κόσμο που πάει από τη ζημιά, να δούμε κλιμάκια εδώ, να γίνει διάλογος με τους πραγματικά ανθρώπους που πάθαν ζημιά με την κυβέρνηση για να ορθωθούν και λύσεις. Το να κλείνουν τη μέσα στα γραφεία και να συνδυάζουν. Είναι κάπως, θα έλεγα, άδικο. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ.